Εδώ, όπως βλέπετε μπροστά, είναι τελείως χωνή και γίνεται έλεγχος σε όλους. Είναι αρκετά πράγματα τα οποία μπορεί να είναι λόγος να μας γυρίσουν πίσω. Λοιπόν, ξεκινήσαμε το ταξίδι μας για Ήτειλο Λακωνίας. Μας απομένουν 270 χιλιόμετρα να πάμε. Το αυτοκίνητο ξεκινήσαμε με 515 χιλιόμετρα περίπου, στο 95% της μπαταρίας. Θεωρητικά αυτή η εμβέλεια μας φτάνει σχεδόν να πάμε και να γυρίσουμε στο Ήτειλο, οπότε λογικά είμαστε μια χαρά. Προχωράμε. Σήμερα λιγότερο άγχος για την μπαταρία, γιατί πραγματικά το βγάζουμε χωρίς φόρτιση το ταξίδι, και λίγο περισσότερο άγχος για τους ελέγχους που μπορεί να συναντήσουμε. Παρότι έχουμε όλα τα σχετικά έγγραφα μαζί. Είμαστε στην Ελευσίνα. Δεν σας κρύβω ότι δεύτερο ταξίδι με ηλεκτρικό πάλι έχω άγχος για άλλους λόγους. Είναι Παρασκευή απόγευμα. Είμαστε δύο άτομα. Πάμε Ήτειλο, ξενοδοχείο. Έχουμε τα χαρτιά μαζί μας, τιμολόγια κλπ. Αλλά μία ερώτηση θα ήταν γιατί χρειάζονται δύο άτομα. Γιατί Σαββατοκύριακο, το ωράριό σας δεν δίνει Σαββατοκύριακο. Είναι αρκετά πράγματα τα οποία μπορεί να είναι λόγος να μας γυρίσουν πίσω. Παρ' όλα αυτά το τολμάμε. Εδώ, όπως βλέπετε μπροστά, είναι τελείως χωνή. Δηλαδή, νομίζω γίνεται ένα ή δύο ρεύματα και γίνεται έλεγχος σε όλους. Οπότε είναι αρκετά αγχωτικό. Θα σταματήσουμε το βίντεο εδώ καθώς πλησιάζουμε, να μην τραβάμε την ώρα του ελέγχου. Μπορεί να είναι ένα βίντεο που θα κρατήσει πολύ λίγο. Το πρώτο μας ταξίδι με το Tesla να διαρκέσει μόνο πολύ λίγα χιλιόμετρα. Μπορεί και να περάσουμε. Οπότε μείνετε μαζί μας. Λοιπόν, περάσαμε ευτυχώς την Ελευσίνα. Πολύ συναγερμός για το τίποτα. Μόνο και μόνο το χαρτί με την Εργάνη και το τιμολόγιο μας περάσαμε. Νομίζω τώρα το ταξίδι δεν θα έχουμε μεγάλα προβλήματα αφού περάσαμε από εδώ. Θα δούμε και στα επόμενα διόδια πώς θα είναι. Αλλά πραγματικά ηρεμήσαμε αρκετά. Η μπαταρία μας φτάνει. Φύγαμε για Ήτειλο, φύγαμε για το φορτιστή. Δείτε και λίγο εδώ στο κομμάτι αυτό στις στροφές πώς συμπεριφέρεται το autopilot. Τώρα που είμαστε στην Εθνική Οδό, γιατί έχουμε κάνει πολλά πειράματα μέσα στην πόλη. Εδώ το autopilot στην Εθνική Οδό πραγματικά λάμπει, πάει πάρα πολύ ήπια, παίρνει στροφές πολύ ωραία. Βλέπετε εδώ, η στροφή κρατάει πάρα πολύ ωραία και κρατάει και καλά την απόσταση από τον μπροστά. Μας ζητάει κατά καιρούς να βάλουμε λίγο πίεση στο τιμόνι, αλλά κατά τα άλλα πάει πάρα πολύ όμορφο. Απέχουμε 245 χιλιόμετρα από το Ήτειλο. Στην μπαταρία έχουμε 468 χιλιόμετρα, οπότε είμαστε πολύ ok. Έχουμε και λίγο περιθώριο να πάμε και λίγο να πηγαίνουμε με το όριο, δηλαδή να πάμε κοντά στα 130, να μην πηγαίνουμε μόνο με 100. Βλέπετε εδώ τη ρα που στρίβει, εγώ δεν κάνω τίποτα. Και άμα θέλω να μπεμπλακώ, όπως εδώ ας πούμε, άμα θέλω να κάνω κάποια προσπέραση, επιταχύνω, κάνω την προσπέρασή μου. Και εύκολα μετά ξαναμπαίνω στο δρόμο και μπορώ να ξαναενεργοποιήσω. Μπορώ να ξαναενεργοποιήσω το autopilot, να χαμηλώσω και λίγο ταχύτητα. Τώρα εδώ. Καταλάβατε τι έγινε εδώ. Είχα αναμένο flash, λακία δική μου. Και με το που καταλαβαίνει ότι το πάλι ότι έχει αναμένο flash, οπότε καταλαβαίνει ότι θες να κάνεις μια προσπέραση, απεμπλέκεται. Και εγώ δεν μπορούσα να τον ξανά εντάξω τον autopilot για να πάμε με έτσι πιο ήπια ταχύτητα. Αυτά για τώρα. Περάσαμε μόλις Ελευσίνα και ήρθαμε στη Διχάλα που φεύγει για Τρίπολη. Συνεχίζουμε, είμαστε στο autopilot. Σιγά σιγά θα του δώσω και λίγο στο autopilot να ανοίξουμε, να πάμε με το όριο. Και σιγά σιγά βλέπετε εδώ ανοίγει το autopilot. Έχουμε άλλα 190 χιλιόμετρα για τον προορισμό μας. Η εμβέλεια έχει πέσει στα 393 χιλιόμετρα του Tesla. Μια χαρά είμαστε, θα φτάσουμε σίγουρα με μία μπαταρία χωρίς παραπάνω φόρτιση. Μπορεί να σταματήσουμε κάποια στιγμή να ξεπιαστούμε λίγο, αλλά δεν θα χρειαστεί να φορτίσουμε. Μόλις φτάσαμε στην όμορφη Κερασίτσα. Είναι πάνω στον οδικό άξονα, τίποτα, 5 σπίτια. Εδώ, όπως βλέπετε, έχουμε σταματήσει το autopilot. Υπάρχει μια διαγράμμη, θα μπορούσε να πηγαίνει. Αλλά καμιά φορά το autopilot στις κατοικημένες περιοχές, επειδή βλέπει ας πούμε πεζούς από το πλάι, βαράει χωρίς λόγο φρεναρίσματα και σε τεινάζει πάρα πολύ. Εδώ όπως καταλάβατε βγήκαμε στην έξοδο προς Πάρτη, όπου ουσιαστικά τελειώνει ο καλός δρόμος και αρχίζει αυτό το κομμάτι εδώ. Εντάξει, θέλει και προσοχή, πάμε αργά. Έχουμε περίπου μια μισή ώρα για να φτάσουμε στον προορισμό μας. Είναι από τα πιο ξεκούραστα ταξίδια που έχω κάνει ποτέ, γιατί
το autopilot στην εθνική σε καλό δρόμο είναι φοβερό. Φοβερό. Πολύ εύκολο. Είναι πολύ ωραίο που μπαίνει έτσι τόσο εύκολα εδώ. Είναι ωραίο που θα δείτε εδώ, δείτε πόσο ωραία παίρνει τη στροφή εδώ, ακόμα και σε πιο δύσκολο δρόμο. Μόνο του όλα. Πραγματικά εντυπωσιακό. Απλώς θέλει πάντα να είσαι από πάνω, ειδικά εκεί που είναι ρίσκο το autopilot. Μας έτυχε, δεν το πετύχαμε σε βίντεο δυστυχώς. Υπάρχουν κάποιες στιγμές που μπορεί να γίνονται έργα στο δρόμο, οπότε μπορεί να κάνουν οι λωρίδες να ενώνονται, να γίνονται μία. Εκεί είναι επικίνδυνο αν έχεις ξεχαστεί με το autopilot. Εκεί που θα γίνει η συγχώνευση των λωρίδων σε καινούργια λωρίδα, ξέρετε αυτή που είναι με πορτοκαλί διαγράμμιση πάνω στα έργα, εκεί να σου κάνει κανένα τρελό και να στρίψει το τιμόνι. Οπότε εκεί πρέπει να είσαι πάντα από πάνω από το τιμόνι. Γιατί εντάξει, το autopilot είναι άνεση, αλλά είναι και ευθύνη ταυτόχρονα. Εδώ ας πούμε βλέπετε ότι σε αυτές τις τροφές το autopilot ζορίστηκε λίγο. Δηλαδή τις πήρε μεν, αλλά στο τέλος φρέναρε λίγο. Εδώ ας πούμε πάλι βλέπει και τα όρια, οπότε με το που βλέπει όριο 50, νομίζω αυτό είναι πολύ σωστό, έτσι πρέπει να γίνεται. Με το που βλέπει όριο 50, το autopilot αμέσως σε φρενάρει για να έρθει στο όριο που έχει η περιοχή. Για να δούμε εδώ, αυτή είναι δύσκολη στροφή, με συνεχώς από πάνω να δούμε. Κι όμως, εντάξει, δεν ήταν smooth, αλλά την πήρε. Εδώ είναι το autopilot, να δούμε τι θα κάνει. Ω, Παναγιά μου. Εντάξει, εδώ παιδιά το autopilot είναι σαν το τρενάκι του τρόμου. Κάτσε γιατί έρχεται άνθρωπος, μην πάρουμε κανένα στο λαιμό μας. Σε αυτά τα κομμάτια εδώ, εντάξει, το autopilot είναι πραγματικά τρενάκι του τρόμου. Δεν παίζεται, δεν είναι γι' αυτό έτσι. Δεν είναι για αυτά τα κομμάτια το autopilot, είδατε εδώ πώς μας πήγαινε. Έχει έρθει η στιγμή για ένα σύντομο ανεφοδιασμό και βέβαια τις προμήθειες, επειδή έχουμε αρκετό αποθηκευτικό χώρο, τις έχουμε εδώ. Λοιπόν, τώρα στην οθόνη μας λέει να σχεδιάσουμε την επόμενη μας φόρτιση, γιατί λέει ότι αν συνεχίσεις παρακάτω δεν θα έχεις φορτιστεί εντός εμβέλειας. Ουσιαστικά σκέφτεται για τους superchargers που υπάρχουν πίσω στην Αθήνα. Σου λέει, άμα θες να βγεις, πρέπει τώρα να γυρίσεις πίσω και να πας στο supercharger να βάλεις μπαταρία. Όμως δεν ξέρει, το Tesla δεν ξέρει ότι έχουμε βάλει φορτιστή στο ξενοδοχείο που πάμε. Λοιπόν, σχεδόν φτάσαμε στο Ήτειλο. Εδώ το GPS του Tesla μας έβγαλε από κάπου που δεν είμαι σίγουρος αν θα έπρεπε να μας βγάλει. Αλλά νομίζω ότι θα καταφέρουμε. Ω, Παναγιά. Κάθε φορά το ταξίδι μας με το ηλεκτρικό είναι λίγο περιπέτεια, η αλήθεια είναι. Εντάξει, εδώ ευτυχώς δεν έχει καμία τρελή λακκούβα, γιατί είναι και λίγο χαμηλό το αμάξι. Αλλά από ό,τι φαίνεται τα καταφέρνει. Τα καταφέρνει. Now turn sharp right onto Panay. Και βγήκαμε στο δρόμο, εντάξει, ευτυχώς. Ωπα, stop. Ωραία, βγήκαμε. Δεν απογοητεύει το EV loader long trip. Ποτέ. Πάντα έχει suspense. Ωπα, δεν βλέπω τίποτα στην έτσι. Μάλλον το θέλω, δεν βλέπω τίποτα. Και βγήκαμε στο δρόμο ξανά. Έχουμε ακόμα πόσο 10 λεπτά μας δίνει. Η περιπέτεια συνεχίζεται. Εδώ είναι πολύ ωραία, είναι παραλιακά, βέβαια δεν φαίνεται τίποτα το σκοτάδι. Αλλά πλέον είμαστε παραλιακά, πλησιάζουμε στο Ήτειλο. Εδώ είναι όλο ωραίες κατοικίες και ξενοδοχεία. Ένα πράγμα που παρατηρώ με το Tesla, ίσως κάνω λάθος. Νιώθω ότι δεν έχω μεγάλα φώτα. Νιώθω εδώ που είναι θεοσκότεινος ο δρόμος, ότι δεν βλέπω καλά μπροστά. Ότι οι δέσμοι θα ήθελαν λίγο πιο ψηλά. Zero lights θα έχω στο auto και έχω ανάψει τώρα και τα μπροστά. Ο Μίχλης για να βλέπω μην έχει καμιά τρελή λακκούβα μπροστά στο αμάξι. Αλλά πάλι δεν νιώθω ότι βλέπω καλά. Δηλαδή μπροστά βλέπω το σκότος τώρα. Σίγουρα κάτι κάνω λάθος. Είμαι άβαλος, φίλε. Είμαι άβαλος. Σίγουρα τι είχε κάνει. Είχε φθόρμα και δεν βλέπω τίποτα. Πηγαίναμε έτσι. Έβαλες και αυτό. Ναι, πώς πηγαίναμε. Και πλησιάζουμε εδώ. Βλέπετε τι απίστευτη θέα έχει το ακρολίθι. Το ξενοδοχείο μας. Απίστευτη θέα. Απίστευτα είναι τα μπίφη. Σταματάμε το βίντεο να φτάσουμε στο φορτιστή και να βάλουμε το αυτοκίνητο να φορτίζει. Έχουμε φτάσει στο ξενοδοχείο, βρήκαμε το φορτιστή, αλλά αυτό που βλέπετε δεν είναι φόρτιση από το φορτιστή. Είναι φόρτιση από την απλή μπρίζα που υπάρχει εδώ. Εδώ τι είχε γίνει ουσιαστικά. Ο φορτιστής ήθελε μια εσωτερική ρύθμιση, μια αρχικοποίηση για να μιλάει και σωστά με το λογισμικό και να μπορέσει να δώσει ρεύμα. Εγώ όταν έφτασα το βράδυ νόμιζα ότι απλώς δεν δούλευε, δεν είχε γίνει σωστά ηλεκτρολογική κατάσταση
και βιάστηκαν να κατηγορήσουν τον συνεργάτη μας, τον ηλεκτρολόγο που έκανε την κατάσταση. Στην πραγματικότητα είναι θέμα software που το έλυσα την επόμενη μέρα, όπως θα δείτε στα επόμενα πλάνα. Οπότε εκεί τι κάναμε, απλώς αφήσαμε το αυτοκίνητο να φορτίζει στην απλή μπρίζα, έβαλα αρκετά χιλιόμετρα. Νέα μέρα στο Ίτυλο. Ο καιρός είναι ό,τι χειρότερος μπορούσε να είναι. Βρέχει, φυσάει, έχει συννεφιά, ρίχνει λασποβροχή και έχει λασπό στο Τέσλα. Αλλά δεν πτωούμαστε, το μέρος είναι φοβερό. Η θέα είναι απίστευτη. Για να δούμε τι κάνω, έχω γίνει λούτσα. Γιατί σταμάτησε? Charging equipment communication lost. Ξέρετε. Ήταν μια χαρά. Ήταν μια ωστερική ρύθμιση που δεν το έπρεπε να βλέψει. Οπότε στο ξενοδοχείο έκανε λίγο φορτίση, δηλαδή τέλεια. Τώρα ρυθμίζουμε και το συνδέουμε με την πλατφόρμα του EV Loader. Ήρθε. Άρα παίζει και το 3G. Τέλειο ρε φίλε. Μια χαρά. Με στη λασποβροχή μιλάμε. Σιγά σιγά, ποιος είναι ο μοιάζεσαι? Να πάρουμε μια τσιπάρα της. Γεια. Καθώς σκοτεινιάζει, κλείνουμε τον κύκλο που κάναμε σήμερα. Περάσαμε από Κότρονα, πήγαμε στα ορεινά χωριά κοντά στον Κότρονα και μετά γυρίσαμε προς τα πίσω, περάσαμε από Δυρό. Τώρα πάμε στα, κοντά στα σπήλαια Δυρού να δούμε εκεί και μετά θα γυρίσουμε πάλι Ίτυλο, να κλείσει αυτός ο κύκλος. Για να συνοψίσω το βίντεο που ουσιαστικά είδαμε τη μέρα του ταξιδιού από Αθήνα μέχρι Ίτυλο και την πρώτη μέρα εδώ στη Λακωνική Μάνη, μπορούμε να δούμε ότι ήρθαμε ηλεκτρικό αυτοκίνητο, ταξιδέψαμε χωρίς πρόβλημα, δεν χρειάζεται να φορτίσουμε στο δρόμο. Έχοντας εξασφαλίσει ότι στο ξενοδοχείο έχουμε φορτιστεί, το ταξίδι μας έγινε πολύ πολύ πιο εύκολο και πολύ πιο ήρεμο, γιατί ξέραμε ότι θα ξυπνήσουμε γεμάτοι με αρκετά, με 500 καινούργια χιλιόμετρα για να κινηθούμε όλη μέρα σήμερα. Ήμασταν έτοιμοι να κλείσουμε το βίντεο και να πούμε τι ωραία και χωρίς προβλήματα πήγαμε ταξίδι με ηλεκτρικό. Τώρα εντάξει, δεν είναι θέμα του ηλεκτρικού. Εδώ κάπως, χωρίς να υπάρχει κάποια σήμανση, την πατήσαμε λίγο και μπήκαμε προς τα σπήλαια Δυρού. Αν δείτε μπροστά το δρόμο, όλος γίνονται κάποια έργα και είναι ο μισός δρόμος κομμένος. Οπότε σταματάμε το βίντεο εδώ. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Λογικά θα γυρίσουμε με όπισθεν πίσω για να μην γίνει κανένα ατύχημα. Κάντε subscribe στο κανάλι για να δείτε το επόμενο κομμάτι του ταξιδιού στην Πελοπόννησο και το ταξίδι πίσω στην Αθήνα. Και για να δείτε βέβαια άμα τα καταφέραμε να γυρίσουμε με το αμάξι σε καλή κατάσταση μετά από αυτό το λάθος που μπήκαμε εδώ πέρα. Και βέβαια, τσεκάρε την εφαρμογή vloader.com για να δείτε πού υπάρχουν σημεία φόρτισης στην Ελλάδα. Και αν θέλετε βοήθεια για να εγκαταστήσετε σταθμό φόρτισης όπως το ξενοδοχείο Ακρολίθη, είτε είστε ιδιώτης είτε είστε επιχείρηση, η ομάδα μας μπορεί να σας βοηθήσει, να προτείνει λύσεις και φορτιστές και να παρέχει το λογισμικό της. Οπότε τσεκάρε το evloader.com, δείτε το email που αφήνω στο βίντεο και θα χαρούμε πολύ να συζητήσουμε και να προτείνουμε λύσεις. Κλείνουμε το βίντεο εδώ. Ευχηθείτε μας καλή επιτυχία. Θα σας δούμε στο επόμενο. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά και συνεχίστε να κινήσετε ηλεκτρικά.